Ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης εδώ δίπλα μας, πρόεδρος αρχηγός του ποταμιού. Καλημέρα. Επικεφαλής. Να ρωτήσουμε για τον εκλογικό νόμο που ήρθε στην επιφάνεια μετά και τώρα, συζήτηση κατευθείαν, ναι, ωραία, μετά και τις δηλώσεις του κυρίου Γλέζου. Ναι. Μίλησε στο Βήμα FM προχτές, τον βγάλαμε εμείς εχθές στο τηλέφωνο και μας λέει ότι θα ήταν πολιτικά ανήθικο. Τώρα είπε δεν είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Όχι. Του Γλέζου, είναι μία από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει. Εμείς είμαστε, όπως ξέρετε, το κόμμα του τώρα, έτσι, γιατί παρακολουθώ αυτή την κουβέντα που το ΠΑΣΟΚ λέει γιατί δεν μπορούσα να το κάνω και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει γιατί κάποια στιγμή θα το κάνω. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει τώρα ο εκλογικός νόμος. Δηλαδή, ακόμα και το μείζον θέμα να χωρίσουμε τις μεγάλες περιφέρειες ώστε να μην βγαίνουν οι γνωστοί και οι πλούσιοι, τα γνωστά. Έτσι, στη Β' Αθηνών, ποιος θα βγει βουλευτής? Δεν θα βγει κάποιος από την Καλλιθέα, θα βγει κάποιος που τον ξέρει τηλεόραση, κάποιος που έχει λεφτά να κάνει καμπάνια σε όλη τη Β' Αθηνών. Ακόμα και σε αυτό το θέμα τα κόμματα λένε να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Εμείς λέμε να το κάνουμε τώρα. Μπορούμε να αλλάξουμε τώρα τον εκλογικό νόμο και εάν φοβούνται. Υπάρχει έτοιμος εκλογικός νόμος, το ξέρετε, έτσι. Ναι. Υπάρχει έτοιμος δύο φορές και από τον Μιλτιάδη του Παπαγιάννου και από τον Ραγκούση. Ναι. Είναι η μεταφορά, ας το πω έτσι απλουστευτικά, του γερμανικού συστήματος. Έχει συμφωνήσει η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου, έχουν συμφωνήσει οι συνταγματολόγοι, έχουν συμφωνήσει όλοι. Και ο νόμος δεν αλλάζει. Το ποτάμι αυτόν τον νόμο. Αυτόν τον νόμο υποστηρίζει. Κάποιοι λένε ότι δεν προλαβαίνουμε. Και λέμε, συμπληρώνουμε κάτι. Ότι τουλάχιστον το θέμα του χωρισμού των μεγάλων περιφερειών, που είναι θέμα δημοκρατίας, να μην βγαίνουν οι πλούσιοι και οι γνωστοί μόνο, αλλά να βγαίνουν και. Να υπάρχει μια εκπροσώπηση των μικρών περιφερειών, πρέπει να γίνει τώρα. Και βέβαια πρέπει τον πόνους, εάν. Υπάρχουν δύο απόψεις για τον πόνους. Ότι αν το καταργήσουμε, θα έχουμε κατακαιρματισμό. Θα έχουμε ακυβερνησία. Μπράβο. Υπάρχει πρόταση όμως, Γιώργο, υπάρχει πρόταση την οποία την κάνουν άνθρωποι σοβαροί και την κάνει και το ποτάμι. Το μπόνους των 50 εδρών να είναι αναλογικό για το πρώτο κόμμα με βάση το πόσο παίρνει. Δηλαδή, αν θα πάρει 25% να πάρει 25 έδρες. Εάν πάρει 45% να πάρει 45 έδρες. Γιατί το μπόνους είχε δημιουργηθεί για αυτό ακριβώς το λόγο. Ναι. Δηλαδή, όταν είσαι. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Υπάρχει μια ποσόστοση, δηλαδή, μια αναλογικότητα σε αυτό. Το μπόνους ήταν μια ιστορία που έλεγε δεν μπορεί να έχει 47% και αν μπορεί να κυβερνήσει. Έτσι. Θα σου δώσουμε και ένα μπόνους να. Ωραία. Ναι. Ο Γλέζος έχει ένα απίστευτο δίκιο σε αυτό. Σκεφτείτε, και μην κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις, σκεφτείτε να έχει το πρώτο κόμμα 25% και το δεύτερο 24%. Θα δώσουμε στο πρώτο κόμμα συν 50 έδρες. Αυτό κάναμε μέχρι χθες. Ναι, αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία για τον εαυτό της. Ναι. Έτσι. Δεν υπήρχαν βέβαια αυτά τα 25-24. Η λογική ήταν ότι θα έχει 35% θα πάρει 40-41%. Λέω για τις εκλογές του 2012. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία το πήρε τον πόνους. Τώρα που βλέπει ότι πάει να το πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει είναι λάθος να το πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν λάθος και για τη Νέα Δημοκρατία, είναι λάθος και για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά περιμένω τουλάχιστον το ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία. Γιατί γίνεται τώρα, προλαβαίνουν. Προλαβαίνουν, πώς δεν προλαβαίνουν. Θέλει 200 βουλευτές όμως να ψηφίσει. Όχι, όχι. Μπορεί να ψηφιστεί τουλάχιστον για τη μεθεπόμενη εκλογή. Για τη μεθεπόμενη. Αν και εγώ πιστεύω ότι μπορούν να συμφωνήσουν και σε αυτή την εκλογή. Αλλά και να μην συμφωνήσουν, μπορούν στην επόμενη. Να πάρει την πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, το ποτάμι έχει ένα πρόβλημα με το παλιό σύστημα. Έτσι. Ότι όλες οι λύσεις αναβάλλονται. Όλες οι λύσεις. Αναβάλλεται μια πολύ σημαντικότερη λύση που είναι το θέμα της ευθύνης των υπουργών. Έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι υπάρχουν πολιτικοί που έκλεψαν. Υπάρχουν υπουργοί που καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη μας και πήραν τα λεφτά. Δεν αποκλείεται να ξανακλέψουν. Και πολύ σωστά λες. Γιατί αυτός είναι ο καυγάς. Και πολύ σωστά για λες το μέλλον. Ότι ο Γιώργος ή ο Σταύρος που λέει ότι κάντε με υπουργό, αλλά εγώ δεν θα κλέψω. Δεν είναι εξασφάλιση για τον πολίτη. Ο πολίτης θέλει θεσμούς, θέλει νόμους. Τους λέμε λοιπόν, αυτή η Βουλή και όχι η μεθεπόμενη να αλλάξει το Σύνταγμα. Να βάλει τις στοιχειώδεις αλλαγές. Αυτά που λέμε τα 5 χρόνια αυτά της κρίσης, να τα αλλάξει αυτή η Βουλή. Και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι η επόμενη. Το επόμενο, ξέρετε τι σημαίνει πρακτικά. Μετά από 5 χρόνια, έτσι. Γιατί και τώρα να αλλαχτούν, θα ισχύσουν μετά τις αποφάσεις και τις επόμενες Βουλές. Για τον εκλογικό νόμο. Και για το Σύνταγμα. Και για το Σύνταγμα, Και το Σύνταγμα δεν αναθεωρείται. Όχι, ό,τι δεν γίνει τώρα είναι για τη μεθεπόμενη. Έτσι. Είναι για μετά για το 20. Σε μια χώρα λοιπόν που έχει κουραστεί, σε μια χώρα που έχει πάρα πολλές πληγές. Έτσι. Και σε μια χώρα που πρέπει να κάνει γρήγορα βήματα στο μέλλον, δεν είναι δυνατόν δυνάμεις που θέλουν να θεωρούνται προοδευτικές και αριστερές να τα αναβάλουν όλα για μια καλύτερη στιγμή. Εγώ λοιπόν είμαι με το Γλέζο. Ναι, αλλά δεν είναι θέμα συσχετισμού όμως δυνάμεων. Αυτό δηλαδή. Είμαι με το Γλέζο.
Εσύ είσαι με τον Γλέζο. Δηλαδή, το ότι θα ήταν πολιτικά ανήθικο να χρησιμοποιήσει τον πόνου. Είναι πολιτικά. Ή είναι 40% ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πάει σε εκλογές μετά, αμέσως και άλλες εκλογές. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Θα έχουμε αλλεπάλληλες εκλογές. Είναι κάτι που δεν θέλουμε. Εγώ λέω για την ουσία της πρότασης του Μανώλη. Έτσι, ως παλιός αριστερός, ξέρει να διακρίνει ποια πράγματα από αυτά που συζητάμε έχουν σημασία ή όχι. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και δεν μπορεί να αφήνεται στο απότερο μέλλον σε μια δημοκρατικότερη κυβέρνηση, σε μια αριστερή κυβέρνηση. Μπορεί τώρα να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία και να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Μπορεί τώρα να δημιουργηθεί μια πλειοψηφία και να αλλάξει. Ωραία. Και να αλλάξουν διατάξεις του συντάγματος. Για το τώρα ζούμε. Δεν ζούμε για τη δεύτερη πολιτική παρουσία. Λοιπόν, τώρα, εγώ να ρωτήσω, γιατί βλέπω για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Όπου και αν πάω, όποτε ανοίξω συζήτηση περί ποταμιού, μου λένε, με ποιον θα πάει ρε παιδί με αυτός ο άνθρωπος. Με ποιον θα πάει. Με ποιον θα πάει. Γίνονται εκλογές. Να το πούμε στο τέλος εκπομπής για να έχει ένα σασπένς. Γιατί. Αστεύουμε. Ναι, με ποιον θα πάει. Δηλαδή, εγώ είδα την τελευταία δημοσκόπηση της Public Issue. Δίνει στο ποτάμι 27, 28, 29 βουλευτές. Με 10,5% ας πούμε. Στην εφημερίδα των συνταχτών. Στην εφημερίδα των συνταχτών, ναι. Άρα δεν αποκλείεται το ποτάμι, ας πούμε, να βρεθούμε 30 βουλευτές στη Βουλή. Είναι μια σοβαρή κοινωνική δύναμη. Σου λέει, καλά, ας πούμε ότι δεν γίνεται, ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Αν υπάρξει, οκ, okay, ο πρώτος θα κάνει μια κυβέρνηση και είναι όλα καλά. Νομίζω, με ποιο θα πάει, με το Σαμαρά, με το Τζίπρα, με κανένα, μόνο θα ξανακάνει εκλογές. Θα επιδιώξει άλλους πρωθυπουργούς. Ένα. Επειδή υπενήχθησες για το θέμα της αυτοδυναμίας, νομίζω ότι κανείς σοβαρός Έλληνας δεν θέλει αυτοδυναμία είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, μετά από μία μικρή εμπειρία, νομίζω ότι δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στις κυβερνήσεις αυτοδυναμίας. Αν και με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και ένα επιπλέον πρόβλημα που καταγράφεται πάρα πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή, 151 έδρες ο ΣΥΡΙΖΑ, 152 με τους δύο ποιους. Δηλαδή, κάθε πρωί ο κύριος Τσίπρας θα μιλάει με δύο ποιους για να περάσει οτιδήποτε. Συνεργασίες κυβέρνησης θα είναι. Θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Εννοώ και ένα κόμμα που από τη φύση του έχει πολλές απόψεις. Δηλαδή έχει συνιστώσεις με διαφορετικές απόψεις. Ναι. Σκέψου λοιπόν 12 συνιστώσεις να μπορούν να συνεργαστούν σε μια κυβέρνηση 152 βουλευτών. Πρέπει να πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας και νομίζω ότι αυτό οι σοβαροί αριστεροί και οι σοβαροί δεξιοί το λένε. Οι συνεργασίες όμως, Δημήτρη και Γιώργο, δεν γίνονται. Με προτάσεις στα παράθυρα. Εμείς έχουμε πει ότι θα γίνει μια σοβαρή κουβέντα πριν από τις εκλογές για τα πρόσωπα και για τις θέσεις. Αφού έκλεισες ραντεβού με τον Τσίπρα και το ανέβαλες. Βέβαια το ανέβαλα. Τι είσαι. Βέβαια το ανέβαλα γιατί το ποτάμι δεν είναι στο τσεπάκι ούτε στο προθάλαμο ούτε του κυρίου Τσίπρα ούτε του κυρίου Σαμαρά. Εάν αντιλαμβάνονται λάθος τη θετική μας ματιά, εμείς πρέπει να τους διορθώσουμε. Ναι, αυτό εγώ γιατί δεν το λες όμως. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε από τότε. Ναι. Γιατί θεωρήθηκε ότι σε έχουν στο τσεπάκι επειδή δεν κλείσατε ραντεβού, δεν πήγαν συζητήσει, γιατί το αναβάλλατε. Υπήρχε, προσέξτε. Περισσυνά ξυνάξα φίλια βέβαια, έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση για μας. Είναι ενδεικτική όμως. Και κάποια στιγμή θα βρεθούμε με τον Τσίπρα. Όπως κάποια στιγμή θα βρεθούμε και με τον Σαμαρά. Και δεν εννοώ κάποια στιγμή στο μέλλον. Έτσι. Όταν οι συνθήκες υπάρξουν, ναι, το ποτάμι θα ζητήσει ξανά ραντεβού. Θα ζητήσω ξανά ραντεβού. Αν το δεχτούν, το δέχτηκαν. Αυτοί παίρνουν την απόφαση ως αρχηγοί των κομμάτων. Επειδή όπως λέει ο Δημήτρης είναι ενδεικτικό όμως, γιατί αναβληθεί έτσι για την ιστορία τώρα, που, με πιο ήρεμη ματιά. Για δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπήρχε αυτή η συζήτηση με τους κουμπαράδες, με τα ATM. Μια συζήτηση προσβλητική για το πολιτικό σύστημα. Δεν θέλαμε λοιπόν εμείς να πάμε για να βγούμε και να συζητάμε με τους δημοσιογράφους πάνω στο βούρκο της πολιτικής που έχει στηθεί εκείνες τις μέρες. Εντάξει, αλλά σου λέει και ο άλλος όμως θα υπαγορεύσει εσύ τον Τσίπρα τι θα λέει, πώς θα κάνει την πολιτική όχι, του όχι, ή ποιους θα συναντήσει. Όχι, βέβαια. Είναι δικαίωμά του να συναντεί όποιος θέλει. Το πρώτο είναι αυτό λοιπόν. Ότι το ποτάμι θέλει να κάνει μια κουβέντα με τους πολιτικούς αρχηγούς, με την κοινωνία, σε ένα επίπεδο σωτηρίας και όχι σε ένα επίπεδο βούρκου. Όχι να παρασυρθούμε κι εμείς να μιλάμε για τα ATM και για τους κουμπαράδες. Είναι προσβλητική αυτή η κουβέντα. Είναι εκτός πραγματικότητας να συζητάνε τα δύο μεγάλα κόμματα τέτοια πράγματα μικροπολιτικά, κουτσομπολίστικα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι κάποιοι θεωρήσανε ότι το ποτάμι πάει να δώσει διαπιστευτήρια. Δηλαδή συναντάμε σήμερα τον έναν αρχηγό που θα μας στηρίξει, θα συναντήσουμε αύριο τον Σταύρο που πιθανόν να μας στηρίξει. Και είπα, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι εμείς δεν στηρίζουμε ΣΥΡΙΖΑ, όπως δεν στηρίζουμε Νέα Δημοκρατία. Εμείς έχουμε μία αυτοδύναμη, για να πάω και στην πρόταση, στην ερώτηση του Δημήτρη, έχουμε μία κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Κυβερνητική πρόταση έχει το ποτάμι. Δεν έχει μία πρόταση τσόντας στο ΣΥΡΙΖΑ ή τσόντας στη Νέα Δημοκρατία.
Βεβαίως, ο λαός θα εκτιμήσει και μπορεί αυτή η κυβερνητική πρόταση να πεταχτεί στα σκουπίδια και να μην την ψηφίσει κανείς. Αλλά μέχρι τότε, εμείς θα έχουμε αυτόνομη κυβερνητική πρόταση. Που σημαίνει ότι ξέρουμε ποιοι πρέπει να κυβερνήσουν, ποια πρόσωπα πρέπει να μπουν στα υπουργεία, ξέρουμε ποιες θέσεις θα σώσουν αυτή τη στιγμή τη χώρα σε όλα τα επίπεδα, από τα ευρωπαϊκά μέχρι τα μικρότερα. Άρα, με αυτές τις θέσεις προσερχόμαστε σε ένα διάλογο με τα άλλα κόμματα, να δούμε αν υπάρχει κάποια χημεία, κάποια επαφή, κάποια σύμφωνη γνώμη, για να είμαστε πιο έτοιμοι προεκλογικά να κάνουμε πιο συγκεκριμένη πρόταση. Η πρόταση που έχετε, η άποψη που έχετε για τα πρόσωπα αφορούν και τον επικεφαλής της κυβέρνησης, τον πρόεδρο της κυβερνήσεως. Δηλαδή, είπα, η πιθανότητα ο κόσμος να ψηφίσει Τσίπρα ή Σαμαρά και το ποτάμι να πει με συγχωρείτε, έχω τον Τσίπρα και τον Σαμαρά. Εγώ θα συνεργαστώ μαζί σας. Αλλά δεν θέλω τέτοιους πρωθυπουργούς. Πας μπροστά. Πολύ. Εντάξει, τρέχω λίγα. Το παρατραβάει. Και με σωστό δημοσιογραφικό τρόπο, έχεις αυτή την απορία. Το ποτάμι θα σεβαστεί την πολιτική νομιμότητα. Έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, ένα κόμμα που παίρνει ένα μεγάλο ποσοστό και είναι πρώτο κόμμα. Δεν μπορεί να του πει εσύ, έχει πρωθυπουργό. Μισό. Εάν έχει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας 41. Μην παίξουμε τώρα. Και το ποτάμι 8 δεν μπορεί να του πει, ας πούμε, παιδιά. Αλλά αν έχει το ποτάμι 15 και ο Σαμαράς 18, μπορεί να το πει. Ναι. Συνάγω εγώ. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι αν μου δώσεις τα αποτελέσματα θα σου πω και τι θα πει το ποτάμι. Κατάλαβα. Η λογική λέει ότι το πρώτο κόμμα που ξεχωρίζει, που είναι εμφανώς και που είναι εμφανώς μπροστά, σαφώς, έχει δικαίωμα στην Πρωθυπουργία. Είναι ξεκάθαρο. Εάν όμως έχετε. Αλίμονο αν πω εγώ ότι την Πρωθυπουργία τη θέλει το τρίτο κόμμα ή το τέταρτο κόμμα. Ναι, σωστό και λογικό. Για να το παρατραβήξω κι εγώ, εάν έχετε άποψη για το ποιοι θα είναι στα Υπουργεία, πώς θα ανασυγκροτηθεί, ας πούμε, αυτή η χώρα. Εάν έχετε άποψη, έχετε άποψη για το ποιο θα μπορούσε να είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ας πούμε. Εμείς είπαμε ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να βγει από αυτή τη Βουλή. Ναι, ποιος θα μπορούσε να ήταν, γιατί υπάρχει συζήτηση τώρα μεγάλη πάνω σε αυτό. Δεν έχω, έχετε δεν κάποια. Εμείς κάναμε κάποιες ενδεικτικές προτάσεις. Έτσι, είπαμε από τον Μπουτάρη, θέλοντας να δείξουμε το στίγμα της σημερινής του καινούργιου πολιτικού προσωπικού, έτσι, ένα νέο τρόπο του πολιτεύεστε, και φτάσαμε στον συνταγματολόγο που είναι κοινής αποδοχής ως έγκυρος συνταγματολόγος, του Αλευζάτος. Είπαμε, δώσαμε το στίγμα μας. Αυτό που θέλουμε, και είναι λάθος, πάμε να κάνουμε άλλο ένα λάθος. Πάμε να βγάλουμε πάλι έναν μικρό πρόεδρο. Ένα κοντό πρόεδρο. Γιατί αυτό ουσιαστικά λένε. Αν λένε. Άμα του φοράνε κομματικά ρούχα, κοντός θα είναι. Αν ο πρόεδρος βγει από την επόμενη Βουλή, μπορεί να βγει με 120. Ναι. Έτσι, με 120. Θα βγει ένας πρόεδρος με 120. Θα είναι ένας πρόεδρος των Ελλήνων με 120. Με 125, να βγει από αυτή τη Βουλή με 180. Να υπάρξει πολιτική συμφωνία. Και να σας πω και κάτι. Αφού σου λέει ότι είναι εξαγορασμένο. Όχι, συγγνώμη. να σας πω κάτι που νομίζω θα πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά τα κόμματα. Υπάρχει μια αστάθεια στην περιοχή. Έτσι. Δεν είναι καλό να κινδυνολογούμε, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα σταθερό περιβάλλον. Έτσι. Υπάρχει μια αστάθεια. Με την Τουρκία, η ανησυχία, με τους εθνικισμούς που ξυπνάνε στα βόρεια σύνορά μας. Έτσι. Και ξαφνικά λέει κάποιος ότι αυτή η χώρα θα πορευτεί για κάποιο διάστημα και χωρίς πρόεδρο και χωρίς κυβέρνηση. Γιατί αυτό ουσιαστικά γίνεται όταν πέφτει η κυβέρνηση επειδή δεν μπορεί να εκλέξει πρόεδρο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μέχρι την εκλογή του πρόεδρου λοιπόν, η χώρα αυτή δεν θα έχει ούτε πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε κυβέρνηση. Λοιπόν, δεν είμαστε Ελβετία, παιδιά. Ας σοβαρευτούμε, ας βγάλουμε πρόεδρο από αυτή τη Βουλή, με μεγάλη πλειοψηφία έναν πρόεδρο. Και ας πάνε οι εκλογές δύο χρόνια μετά, ας πούμε. Όχι, δεν λέω δύο χρόνια μετά, γιατί δύο χρόνια μετά. Πότε είναι να γίνουν οι εκλογές? Για μένα υπάρχουν τρία προαπαιτούμενα. Μα η βασική πολιτική, Σταύρο μου, του ΣΥΡΙΖΑ είναι να προκαλέσει εκλογές. Ναι. Γι' αυτό και έχει πει ότι όποιος και να είναι υποψήφιος δεν θα το ψηφίσω. Δεν έχει ένσταση για πρόσωπο. Πρόσεξε να δεις. Αυτό είναι μια καταπάτηση του πνεύματος του Συντάγματος. Γιατί το Σύνταγμα δεν λέει ότι κάθε εκλογή είναι για έναν επόμενο στόχο. Δηλαδή, μας λέγανε σε ευρωεκλογές, μην ψηφίσεις αυτόν τον δήμαρχο, μην ψηφίσεις αυτόν τον περιφερειάρχη, αλλά έλεγαν οι κυβερνητικοί, ψήφισε τον άλλον για να στηρίξει την κυβέρνηση, ή έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε τον ζυγούνα για να πέσει η κυβέρνηση. Ναι. Παιδιά, σοβαρευτείτε. Οι ευρωεκλογές είναι για να βγάλουμε ευρωβουλευτές. Και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι για να βγάλουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση έχει τη δύναμη να φτάσει μέχρι τέλος. Φαίνεται μεγάλη αδυναμία της. Θα φανεί εκ των πραγμάτων. Λέω λοιπόν, το Σύνταγμα, ο εκλογικός νόμος και η εκλογή του Προέδρου προέχουν να γίνουν από αυτή τη Βουλή.
Και όταν αυτά αρχίζουν και συζητούνται στη Βουλή, να συζητήσουμε επιτέλους και κάτι ουσιαστικό δηλαδή στη Βουλή, να δούμε εάν οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο, τον Οκτώβριο. Ναι. Αλλά ξεχωριστά και ανεξάρτητα από την εκλογή του Πρόεδρου. Να, όμως πάλι θα σου πούνε ότι να, δίνεις δεκανίκη στην κυβέρνηση αυτή να κάνει να διατηρηθεί. Γιατί, γιατί η κυβέρνηση αυτή, δηλαδή αυτή τη στιγμή χρειάζεται το δεκανίκη του ποταμιού, έχει το ποτάμι. Βουλευτές για να στηρίξει αυτή την κυβέρνηση, όχι. Έχει δύο-τρεις, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει. Κάνει ό,τι θέλει. Δεν έχει. Δεν έχει δύναμη στη Βουλή. Έχει δύναμη στο λαό. Ναι. Λέμε κάτι που νομίζω ότι λέει ο περισσότερος ελληνικός λαός. Να μην αναβάλουμε τις αποφάσεις. Ξέρεις τι, το είδατε αυτό. Υπάρχει η Ευρώπη που έχει ξεπεράσει μερικά προβλήματα. Της αρέσει να δημιουργεί καινούριους δείκτες. Ναι. Υπήρξε λοιπόν ένας καινούριος δείκτης, ο δείκτης αβεβαιότητας. Ναι. Η Ελλάδα είναι εκεί πρωταθλήτρια. Ναι. Ψάχνουμε λεφτά. Μέσα στην αβεβαιότητα ζούμε λεφτά από τους Ρώσους. Λεφτά από τους Ρώσους. Λεφτά από τους Βραζιλιάνους που θέλουν να ασχοληθούν με τα πετρέλαια. Λεφτά από τους Αμερικανούς. Ποιος θα φέρει λεφτά σε ένα κλίμα αβεβαιότητας. Άρα πιστεύω ότι είναι πράξη ευθύνης το πολιτικό σύστημα να πει αυτή η Βουλή λύνει αυτές τις εγκρεμότητες και πάμε για, μετά... και πάμε για εκλογές. Ναι, μάλιστα. Ναι, είναι μια. Ναι. Τώρα, σε αυτή την. Το δεύτερο που ακούω για όταν ρωτώ, μου λένε ρε παιδί μου, εντάξει, ο Σταύρος καλός, κακός, καλά. Το έχουν κόψει λίγο αυτό το. Κάποιοι τον βάλανε και κάπου. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το λέει πια που ας πούμε το λέγανε παλιότερα. Ότι κάποιοι τον βάλανε και να τους σταματήσει και να τους να περικόψει, ας πούμε. Η ζωή λύνει τις απορίες και τις συνωμοσίες. Το έχουν κόψει λίγο. Συνεχίζουν να μου λένε όμως ότι είναι μοναχός του ρε παιδί μου. Μόνος του είναι αυτός. Και δεν του λες. Ότι δεν είναι. Ναι, εγώ το λέω. Ανακοινώσαμε προχθές 51 πρόσωπα. Έτσι, ναι. 51 πρόσωπα εννοώ, πέρα από τα όργανα που έχουμε, 51 ας το πούμε έτσι πολιτικούς υπεύθυνους. Έτσι. Ναι. Χωρίσαμε τα προβλήματά μας και λέμε τι προβλήματα έχουμε στη χώρα αυτούς. Και βάλαμε ειδικούς ανθρώπους. Ναι. Προσέξτε κάτι. Και θα πρέπει να το πούμε και να το επιβεβαιώσετε εσείς, ο κύριος Οικονομίας και ο κύριος Καμπουράκης. Ότι το ποτάμι ως στελέχη δεν καλούνται στα τηλεοπτικά πάνελ. Όχι. Γιατί υπάρχει κάποια συνωμοσία εναντίον του. Επειδή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Ναι. Έτσι. Επειδή δεν είναι το κόμμα που έλαβε μέρος το 12, με βάση τη λογική του Εσουρού και αυτή που έχει επικρατήσει, το ποτάμι καλείται, εάν καλείται, αφού κληθούν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ναι, ναι, έτσι. Τα στοιχεία του Οκτωβρίου, γιατί είναι δημόσια αυτά τα στοιχεία. Τα στοιχεία του Οκτωβρίου δείχνουν ότι εμείς είχαμε 4 προτάσεις για όλη την ελληνική τηλεόραση. Ναι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 68 και η Νέα Δημοκρατία 75. Άρα υπάρχουν τα στελέχη μας. Απλώς δεν τα βλέπει ο κόσμος στα τηλεοπτικά παράθυρα, γιατί δεν καλούνται στα τηλεοπτικά παράθυρα. Πιστεύω ότι όταν πάμε σε μια προεκλογική ατμόσφαιρα, θα δοθεί δυνατότητα στα στελέχη μας, που εκφράζουν συγκεκριμένο λόγο στα ραδιόφωνα, σε εφημερίδες, να βγουν και να τα δει και ο κόσμος. Κάποιος από αυτούς άλλωστε τους ξέρετε κι εσείς. Ναι. Επίσης, μου λένε μερικοί, έμορφε την τύχη της Δημάρχη. Ναι. Θα μου πει τώρα τι έχει η Δημάρ. Η Δημάρ εντάξει, δημοσκοπικά έχει καταρρεύσει, ας πούμε. Εντάξει, είναι από τα μικρά κόμματα που κάτι κάνουν αφού προς τα πάνω και μετά. Κοιτάξτε, αυτή η πρόβλεψη υπόθηκε και από κάποιους δημοσκόπους αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι. Έτσι. Είπαν μερικοί στο Σεπτέμβριο ότι το ποτάμι ήταν μια ωραία ιστορία του Σταύρου, η οποία τελειώνει κάπου το καλοκαίρι. Εγγράφει. Και το υποστηρίξανε. Η ζωή τα διαψεύδει αυτά. Ήρθαν οι δημοσκοπήσεις. Και όλες οι σοβαρές μεγάλες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ποτάμι αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη δύναμη της χώρας. Βέβαια, έχουμε καιρό μέχρι τις εκλογές και τα μυαλά μας δεν παίρνουν αέρα. Ναι. Και θα προσπαθήσουμε και θα επιμείνουμε να έχουμε προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, γιατί τις προτάσεις εκτιμά ο κόσμος. Και να σου πω κάτι, τι άλλο εκτιμά ο κόσμος. Εμείς έχουμε ένα συνεχή διάλογο με τον κόσμο. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαι κάπου. Ήμουνα στη Καλαμάτα το Σαββατοκύριακο αυτό, όργωσα όλη την περιοχή, τη Μεσσηνία. Συζήτησα με τους ανθρώπους. Η πολιτική μας δράση συνεχίζεται και νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα και η επαρχία που για κάποιους... Γιατί η δύναμη ήταν σε αστικά κέντρα κυρίως. Η δύναμη είναι στην Αθήνα, στην Κρήτη, ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα πας να αλώσεις και τα δικά μου τα μέρη. Μαοϊκός τώρα. περικυκλώσατε τις πόλεις τώρα. Κάνουμε παντού ανοιχτές συγκεντρώσεις, στις πλατείες. Έτσι καλούμε τον κόσμο, έρχονται και αντίπαλοι μας στις συγκεντρώσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι χαμός. Έτσι. Ρωτάνε, κάνουμε ένα διάλογο 2 ώρες, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα, σε κάποια συμφωνούμε και σε κάποια δεν συμφωνούμε. Βέβαια, ο κόσμος
ενδιαφέρεται για τα σημαντικά πράγματα της ζωής του. Έτσι, για τον ΕΦΙΑ, δεν ρωτάνε όλοι μόνο. Ρωτάνε για το ΕΦΙΑ και ρωτάνε για τις αυξήσεις. Για τις αυξήσεις. Για τις αυξήσεις στα προϊόντα. Α, στα προϊόντα. Έτσι, έγινε, υποτίθεται, μια μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση να ελεγχθεί. Ή να ελεγχθούν οι τιμές, να ελεγχθεί το γάλα κτλ. Μην τα βάζουν το Γιακουμάτο, δεν μπορώ. Δεν τα βάζουν το Γιακουμάτο. Δεν το βάζουν το Γιακουμάτο. Τα βάζω. Με το Γιακουμάτο δεν πρόκειται να τα βάλω γιατί είναι και. Αγία Βαρβάρα, έτσι. Ναι. Υπάρχει ομερτά μεταξύ μας. Αλλά πρόσεξε να δεις. 44. Είδες το δείχτη. Μετράει τους 44 τελευταίους μήνες. Τα 31 βασικά προϊόντα έχουν αύξηση. Έχουν αύξηση. Με αποπληθωρισμό και με πτώση μισθών. Ναι. Δηλαδή, μειώνονται οι μισθοί, υποτίθεται ότι έχουμε αρνητικό πληθωρισμό. Έτσι. Και παρόλα αυτά, το γάλα τσιμπάει κάποιες δεκάρες. Και πάντως δεν έχουν μειωθεί. Είναι αναντίστοιχο αυτό που σημαίνει με τους μισθούς που πέφτουν. Αυτό δείχνει μια δυναμία της κυβέρνησης να ελέγξει τις τιμές και δείχνει ότι, ότι το να απελευθερώσει απλώς τις αγορές, που λένε κάποιοι φιλελεύθεροι, έτσι, και όλα θα ρυθμιστούν μόνα τους. Ναι, αλλά έχει το ποτάμι και φιλελεύθερους. Από ό,τι φαίνεται, το να υπακούς ένα δόγμα δεν είναι απάντηση. Ναι. Εμείς στο ποτάμι έχουμε σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες. Θα μπλέξουμε με τις συνιστώσεις τώρα. Όχι. Χωρίς συνιστώσεις. Είναι παραπόταμοι αυτοί, δεν είναι συνιστώσεις. Έχουμε αριστερούς, έχουμε φιλελεύθερους, αλλά που δεν κουβαλάει ο καθένας. Το στερεότυπο παρελθόντος, ναι. Προσπαθούμε μέσα από συνεχείς συζητήσεις να δούμε πώς είναι σήμερα τα προβλήματα και ποιες είναι οι προτάσεις που πρέπει να γίνονται. Άρα, να τελειώσω αυτό με τα προϊόντα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Δεν μπορεί να συνεχίζεται να πέφτουν οι μισθοί και να ανεβαίνει στα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι εξωφρενικό που γίνεται. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι πληγές της κοινωνίας είναι πολύ μεγάλες αυτή τη στιγμή. Για να κλείσουμε έτσι κάπως πιο χαρούμενα. Αυτά τα ωραία που έκανες στην αρχή όταν εμφανίστηκες εκεί, τα έξοδα, τις γαλότσες, αυτά. Τα έχω καιρό να τα δω. Όχι, καθόλου δεν έχεις να τα δεις. Βγαίνουν τέτοια ανακοινοθέντα πάλι. Ναι, βγαίνουν, αλλά τώρα προσέχετε τα πιο σοβαρά ανακοινοθέντα. Σωστό. Εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε οικονομικό λογαριασμό. Έτσι. Δεν παίρνουμε λεφτά από το κράτος, όπως ξέρεις. Παίρνουμε λεφτά μόνο από τους φίλους μας, έχουμε ελάχιστα έξοδα ακόμα και έχουμε σκοπό να είμαστε ένα δημόσιο κόμμα. Δεν το αφισβητώ αυτό. Απλώς ήταν κάπως παρατραβηγμένο αυτό, φάνηκε σε πολλούς που έλεγε η γαλότσα του Σταύρου έκανε τόσο, έμεινε εκεί στο ξενοδοχείο με 100 γαλότσα, ευρώ. Η γαλότσα ήταν μια παραποίηση των δημοσιογράφων. Ναι, το ξέρω. Το θυμάμαι. Ήταν 8 οι γαλότσες. Γιατί είπε κάποιος 80 ευρώ γαλότσες. Ναι, διότι σου λέει ο άλλος τι διάολο, τι γαλότσες είναι ζευγάρια. Κοίτα. Το ποτάμι είναι ένα κόμμα που δεν θέλει να είναι κόμμα. Δηλαδή τι εννοώ. Ενώ συνήθως τα κόμματα έχουν ένα στεγανό. Ναι, έχουν. Και κόσμο έχουν και πολιτικό προσωπικό έχουν και γραμματίζουν. Μακάρι να το κάναν όλοι αυτό. Να δίναν λογαριασμό έστω και στην υπερβολή τους. Έτσι, και δεσβευόμαστε. Και το είπα γιατί πήγα στην Καλαμάτα. Πρόσεξε, πήγα σε μια πλατεία που είχε πολλά γραφεία πολιτικών κομμάτων. Ναι. Κλειστά. Μια δημοκρατία, κλειστά. Και κάποιο φίλο με ρώτησε εκεί, μου λέει εσεί. Καλά, εντάξει, σας είδαμε, ωραία όλα αυτά. Δεν θα έχετε γραφείο. Ναι. Του λέω, φίλε, δεν θα έχω γραφείο. Εκτός εάν θέλεις να συνεχίσεις να το πληρώνεις εσύ. Μου λέει, γιατί εγώ το πληρώνω. Του λέω, ποιος το πληρώνει το γραφείο. Ποιος το πληρώνει τα γραφεία των κομμάτων αυτά που βλέπεις. Και του δείχνω τα γραφεία και του εξηγώ με συγκεκριμένα στοιχεία χρηματοδότησης ότι αυτά τα γραφεία τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει να ελαφρυνθεί πάρα πολύ ο προϋπολογισμός από τα έξοδα των κομμάτων. Θα πρέπει να παίρνουν ένα μήνυμο τα κόμματα. Βεβαίως να ενισχύονται από την πολιτεία τα κόμματα, ανάλογα με το ποσοστό τους. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να είμαστε στο παλιό μοντέλο των κομμάτων. Με επαγγελματικά στελέχη, με το να παίρνουμε από παντού δημοσίους υπαλλήλους, με το να χτίζουμε πουθενά γραφεία. Εμείς δεν θα κάνουμε γραφεία σε καμία άλλη πόλη της χώρας πέρα των Αθηνών. Ωραία, αν παίρνει το διαδίκτυο, να σας δείξω. Ένα φτωχό κόμμα. Με πλούσιες... Καλά, τι γράφει, είναι κανένα μαγαζί είναι. Τώρα που το έχουν εκεί, μην νομίζω ότι είναι και τίποτα. Έχω πάει και είναι. Δεν είναι γραφεία δηλαδή κόμματος που πάει να πάρει κυβέρνηση και τα. Είναι φτωχολογιά. Λοιπόν, κύριε επικεφαλής του ποταμιού, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε πάλι. Καλημέρα, μου λείπει το τηλεοπτικό στούντιο. Ωραία ήταν. Ναι, κάτσε εδώ, μην φεύγει. Να φωνάξουμε και το στραβελάκι να κάνουμε σύσκεψη. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστώ.